Πάμε σε σύνδεση με τον Θανάση Αυγερινό για να δούμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα. Θανάση, βλέπουμε πλήρη ρήξη της Ρωσίας με τη Βρετανία. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Την ανηφόρο μιας νέας κλιμάκωσης φαίνεται πως παίρνουν πάλι τα πράγματα γύρω από την Ουκρανία. Φάνηκε αυτό που την πλήρη ρήξη μεταξύ Βρετανίας και Ρωσίας σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Διπλωματικές πηγέ χαρακτηρίζουν εξευτελιστικό το επίπεδο εκπροσώπηση του Λονδίνου από μία υπουργό που δεν γνωρίζει τα, σι... τα στοιχειώδη και τη διορθώνει ο πρέσβη τη στη Μόσχα για να περισσώσει τα πράγματα. Τελικά η Λίστρα με δήλωσή τη πήγε κάπω να εξηγήσει ότι έτσι όπω ρωτήθηκε από τον Σεργέη Λαυρόφ, πίστεψε ότι είναι Ουκρανικέ και όχι Ρωσικέ οι δύο αυτέ περιφέρειε. Του Ροστόφ και του Βορονέ, όπου βέβαια εκεί βρίσκονται και οι περιβόητοι στρατώνε του Ρωσικού στρατού για του οποίου γίνεται τόση συζήτηση στα διεθνά, διεθνή μέσα ενημέρωση. Την νύχτα ήταν πολύ αρνητικά τα μήνυματα και από το Βερολίνο. Μετά από εννέα σχεδόν ώρε διαβουλεύσεων μεταξύ προσώπων Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία και Ουκρανία, έχουμε πλήρε αδιέξοδο στην υποτίθεται αναγνωρισμένη από όλε τι πλευρέ ω μοναδική λύση για διευθέτηση του εμφυλίου της Ουκρανίας, δηλαδή τη Συμφωνία του Μίνσκ. Η Μόσχα επιμένει ότι το Κίεβο δεν τηρεί αυτές τις σαφείς υποχρεώσεις της έναντι των ρωσόφωνων επαρχιών, δηλαδή απευθείας διάλογο, αμνηστία, ειδικό καθεστώς αυτονομίας και χρήσης της γλώσσας που μιλούν οι άνθρωποι εκεί. Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει και υποκριτική τη δι... στάση της Δύσης γιατί δεν υποχρεώνει την Ουκρανία να εφαρμόσει τι συμφωνίε του Μίνσκ, αλλά ούτε καταδικάζει τι παραβιάσει από τη δική τη πλευρά, ανέχεται και ενθαρρύνει, όπω λέει η ρωσική διπλωματία, όλε τι απαιτήσει των εθνικιστών που έχουν τον τελευταίο λόγο στη διακυβέρνηση τη Ουκρανία. Τέλο, οι ρωσόφωνοι φοβούνται όλο και περισσότερο ότι ο Ουκρανικός στρατός ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή να εξαπολύσει επίθεση εναντίον τους.